Λοιπόν, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες τόσο του Δήμου Κηθρέας όσο και της Συντονιστικής Επιτροπής της Ευρύτερης Περιοχής Κηθρέας, προς τον πρόεδρο του ΔΥΣΥ, τον κύριο Ναβέρο Φινοφίτου, γιατί μας δέχτηκε σήμερα σε αυτήν τη συνάντηση και μας έδωσε την ευκαιρία να του πούμε λεπτομερώς τις απόψεις μας για διάφορα επιμέρους θέματα στις πτυχές του Κυπριακού υπό το φως των διεξαγόμενων σήμερα συνομιλιών. Εμείς από την πλευρά μας τονίσαμε εμφαντικά την ανάγκη, όπως η επιδιωκόμενη λύση σέβεται το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο, να μην καθιστά τους Κυπρίους δεύτερης κατηγορίας ευρωπαίους πολίτες και να απαλλάσσει τη χώρα μας από τον βραχνά της κατοχής και της παρουσίας χιλιάδων επίκων και στρατευμάτων στον τόπο μας. Έχουμε τονίσει ότι αναγνωρίζουμε την ανάγκη ότι πρέπει να γίνουν και έντιμοι συμβιβασμοί για να λυθούν διάφορα προβλήματα μετά από 42 σχεδόν χρόνια κατοχής, αλλά χωρίς να υποβαθμίζεται σε μόνιμη βάση οι αρχές λύσης του Κυπριακού και οι αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που χώρα μέλος της είναι και η Κύπρος. Επίσης, τονίσαμε στον πρόεδρο του ΔΥΣΥ διάφορα αρνητικά και τετελεσμένα τα οποία παρατηρούμε στις περιοχές μας από το 1974, την καταστροφή της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, τις φοβερές καταστροφές που έχουν υποστεί το δομημένο και φυσικό περιβάλλον, όπως ξέρετε ο Κεφαλόπρισσος έχει στερέψει, διάφορα μνημεία, εκκλησίες κλπ. Που έχουν καταστραφεί, και έχουμε τονίσει την ανάγκη ότι θα πρέπει με κάθε ευκαιρία να τονίζουμε την ανάγκη προστασίας αυτής της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Εκφράζω για μια ακόμη φορά τις ευχαριστίες μας για αυτή τη συνάντηση. Είχα την ευκαιρία σήμερα να συναντηθώ με τον Δήμαρχο της Κηθρέας και αντιπροσωπείες από τα υπόλοιπα 5 χωριά της, 6 χωριά της περιοχής Κηθρέας. Άκουσα με προσοχή τις θέσεις αλλά και την αγωνία τους και τον πόθο τους για επιστροφή. Θέλω να μιλήσω ακόμα μια φορά με την γλώσσα της αλήθειας. Μας βλέπουν συχνά πολλές αντιπροσωπείες από τα κατεχόμενα χωριά και τις πόλεις και κατανοώ το πόσο θέλουν, αν είναι δυνατόν, η δική τους περιοχή να επιστραφεί υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση. Δεν μπορούν, και εμείς θέλουμε να το ξεκαθαρίσουμε στον Κυπριακό λαό, δεν μπορούν όλοι οι πρόσφυγες και όλες οι περιοχές να επιστραφούν υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση. Δεχτήκαμε το 1977 μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία και θα υπάρχει μια ζώνη που δεχτήκαμε ότι θα διοικείται από Τουρκοκύπριους. Άρα αναπόφευκτα κάποια χωριά μας, κάποιες περιοχές θα είναι κάτω από τουρκοκυπριακή διοίκηση. Όμως, τονίσαμε στον φίλο Δήμαρχο της Κηθρέας και τους συνεργάτες του πως εμείς ως Δημοκρατικός Συναγερμός θέσαμε και στα πλαίσια του Εθνικού Συμβουλίου αλλά και στις επαφές μας με τον κύριο Άιντα δύο βασικές αρχές. Έχει μεγάλη σημασία ποιες περιοχές θα επιστραφούν. Επηρεάζει και τον αριθμό των προσφύγων που θα επιστρέψουν υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση, αλλά επηρεάζει και το θέμα του περιουσιακού και του κόστος της λύσης. Και ποιες είναι οι δύο αρχές? Εάν δώσουμε σημασία στην επιστροφή περιοχών που ήταν πυκνοκατοικημένες, από τη μία θα δώσουμε την ευκαιρία να επιστρέψουν υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση πέραν των 100.000 προσφύγων, και δεύτερον οι περιοχές που να επιστραφούν να είναι ψηλής αξίας, και θεωρούμε ότι πυκνοκατοικημένες περιοχές
που ήταν νικιστικές, με αναπτύξεις το 1974, έχουν και το δεύτερο κριτήριο της ψηλής αξίας. Άρα αν αυτές οι δύο αρχές ληφθούν υπόψη στη συζήτηση του εδαφικού, από τη μια θα πετύχουμε την επιστροφή πέραν των 100.000 προσφύγων υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση, και δεύτερον θα μειώσουμε αισθητά το κόστος του περιουσιακού. Κύριε Πρόεδρε, τις τελευταίες μέρες στην Ελφτά Λοάνα βρισκόταν στην Κύπρο αντιπρόσωπη Ακλιμάκια, μια εθνική μαγκουλάνη της Παγκόσμιας Τράπεζας, λαμβάνοντας λαβήν και προαδελφτές σας απάντηση, οι οποία εξέτασαν τα δεδομένα, τα οικονομικά δεδομένα της ενδεχόμενης συμφωνίας. Τα κύρια συμπεράσματα τους είναι ότι πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία χωρίς κενά και σε ό,τι αφορά την οικονομία να είναι μια και να είναι ανταγωνιστική μεταξύ των δύο συνιστοσών πολιτιών. Ενώ κάποιες πληροφορίες φέρονται να υπολογίζουν αυτά τα κλιμάκια το κόστος της λύσης περί τα 20-25 δις. Εντάξει, δεν πιστεύω ότι υπάρχουν νούμερα. Το σίγουρο είναι ότι για πρώτη φορά και σε αυτό το θέμα η κυβέρνησή μας συμπεριφέρθηκε με πολύ υπεύθυνο τρόπο. Ενώ ενώπιον του κυπριακού λαού τα τελευταία 41 χρόνια έχουν υποβληθεί διάφορες ιδέες και διάφορα σχέδια για λύση, ουδέποτε σοβαρά έχουμε μελετήσει το οικονομικό σκέλος. Και με πρωτοβουλία της κυβέρνησής μας, του Προέδρου Αναστασιάδη, κλήθηκαν να κάνουν μελέτες το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Διεθνής Τράπεζα. Και είναι δύο τα θέματα. Το ένα είναι το τι χρειάζεται στο μεταβατικό στάδιο που θα μετατρέψουμε ένα ενιαίο κράτος σε δικοινοτικό διζωνικό ομοσπονδιακό, και αφορά τον τρόπο λειτουργίας και τα δημοσιονομικά του ομοσπονδιακού κράτους, και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα δημιουργήσουμε ένα βιώσιμο δημοσιονομικά κράτος που δεν θα γεννά και θα αναπαράγει ελλείμματα και θα εκτοξεύει το δημόσιο χρέος, θέτοντας σε κίνδυνο την οικονομική βιωσιμότητα και την σταθερότητα της χώρας. Και από την άλλη, σε αυτά τα ζητήματα που προηγουμένως είχαμε αναφερθεί, τόσο τα κόστη για τις υποδομές που χρειάζονται, οδικό δίκτυο, αποχετεύσεις και πολλά άλλα έργα υποδομής που χρειάζονται με την ενοποίηση της Κύπρου, αλλά και τα τυχόν κόστη που θα υπάρξουν από τις συγκλήσεις και τις συμφωνίες στο θέματος του περιουσιακού. Και είναι καλά να γνωρίζουμε εκ των προτέρων. Και επειδή θα το ξαναπώ, είναι σωστή η θέση ότι να μην περιμένουμε πολλά δισεκατομμύρια από τρίτους για τη λύση του Κυπριακού. Αυτό θεωρώ είναι σημαντικό όπλο στα χέρια της δικής μας πλευράς, για να προσπαθήσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων να πετύχουμε τέτοια διευθέτηση του περιουσιακού και τέτοια συμφωνία στο εδαφικό που θα μειώνει αισθητά το κόστος του περιουσιακού. Τώρα, σε ό,τι αφορά το άλλο μεγάλο θέμα της επιχειρηματικής αυτονομίας της σχέσης της εθνικής φράσης, πολιτικής σας αντιπάλης, διαιρωτώνται, πού βρέθηκαν τα χρήματα όταν και εσείς προσωπικά την περασμένη εβδομάδα, απευθυνόμενος νομίζω προς τους νοσοκόμους, είπατε ότι τα παθήματα δεν μας έχουν γίνει μαθήματα. Ναι, αγαπητέ μου, θα μιλήσουμε για το οικονομικό σκέλος. Έχουμε περίπου 3.300 σκληρωτούς κάθε ΕΣΟ και θα προσλάβουμε συμβασιούχους επαγγελματίες οπλίτες 3.000. Με περίπου 1.100 ευρώ το μήνα αποδοχές.
Αυτοί οι 3.000 που θα προσληφθούν, δεν νομίζω να διαφωνείτε μαζί μου, θα είναι από τους σημερινούς ανέργους, οι οποίοι είτε παίρνουν ανεργιακό ή μίνιμουμ εγγυημένο εισόδημα, εκταβιεύονται από το κράτος ένα ποσό περίπου των 600 ευρώ τον μήνα. Επιπρόσθετα, τους σκληρωτούς τους πληρώνεις. Είναι 170-180 ευρώ τον μήνα. Επιπρόσθετα τους σιτίζεις. Επιπρόσθετα τους έχεις υποδομές για να μένουν. Επιπρόσθετα τους ντύνεις. Μη μου πείτε ότι έναν που του διάσει 180 ευρώ το μήνα, τον ταΐζεις 3 γεύματα, του έχεις την ενδυμασία και τους χώρους που διαμένει, δεν σου κοστίζει συνολικά 400 ευρώ τον μήνα. Έτσι να τα κάνουμε απλά να είναι κατανοητά στους πολίτες. Θεωρώ ότι αυτή η κίνηση και ως οικονομολόγος μεσοπρόθεσμα θα έχουμε οικονομικά ωφέλη. Πέραν των όλων των άλλων θεμάτων που μπορώ να αναπτύσσω για μέρες, ποια θα είναι τα ωφέλη στην κοινωνία και στην οικονομία. Και εάν συνεχίσουμε με σύνεση και σφραγίσουμε μια πορεία που θα δημιουργεί προοπτικές σημαντικών ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης, έχουμε σκεφτεί τους νέους μας, το πιο ζωντανό κομμάτι της κοινωνίας, να προσθέσουμε ένα ολόκληρο χρόνο στην δημιουργία, στην προσφορά προς την οικονομία. Στο τελειώνουν ένα χρόνο γρηγορότερα, στο να μην χαραμίζονται τα πιο παραγωγικά τους χρόνια στο στράτευμα. Όμως για κάθε τι σε αυτόν τον τόπο, και είναι θεωρώ από ένα κλασικό παράδειγμα γιατί απαξιωνόμαστε ως πολιτικοί. Υπάρχει το θέμα της μείωσης της θητείας της εθνικής φρουράς. Το συζητούμε πέραν από 15 χρόνια. Όλα τα κόμματα ανεξαιρέτως σε διάφορες περιόδους μίλησα για μείωση της θητείας. Έχουμε μια κυβέρνηση που το κάνει πράξη. Ξεκινήσαμε. Το είπα πρώτος, το είπα δεύτερος, το είπα τρίτος. Γιατί τώρα και όχι αύριο? Τι μηνύματα στέλνουμε στην κοινωνία? Δεν μπορούμε σε αυτόν τον τόπο να πούμε και μία φορά συμφωνούμε? Δεν μπορούμε σε αυτόν τον τόπο και μία φορά να αφήσουμε τις μικρότητες και τις μικροπολιτικές? Ακούστε επιχείρημα. Γιατί τώρα προεκλογικά? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή κάποιος έχει αντίθετη άποψη, είναι ενάντια στην μείωση της θητείας και φοβάται να τοποθετηθεί επειδή είναι προεκλογικά και περιμένει μετά τις εκλογές να τοποθετηθεί. Αυτό λέμε στους πολίτες? Διότι αν συμφωνούν, δεν έχει σχέση αν είναι προεκλογικά ή μετεκλογικά. Καλά, είπετε το παράδειγμα με τους νοσηλευτές. Δεν είναι προεκλογικά που βάλαν το αίτημα που ζητούν από Α4 να γίνουν Α8 και κοστίζει στο κράτος επιπρόθεσμα τα 40 εκατομμύρια ευρώ? Εγώ γιατί δεν το σκέφτηκα προεκλογικά? Για να τους πω, πάρτε 40 εκατομμύρια, από την τσέπη μου θα βγουν, από τους φορολογούμενους θα βγουν. Γιατί να μην πάρω κι εγώ χειροκροτήματα? Και όταν μιλάμε για 3.000 σκληρωτούς, ξέρετε πόσοι είναι οι νοσηλευτές? Περίπου 3.000. Επιτέλους, να μιλούμε με το τι πιστεύουμε και τι θεωρούμε ορθό. Καλά,
και αν δεν το κάνουμε τώρα και το κάνουμε μετά τις εκλογές, δεν είναι πάλι πριν από τις δημοτικές εκλογές? Να τα αφήσουμε το 17, δεν θα είναι πριν από τις προεδρικές εκλογές? Και πότε δεν έχουμε εκλογές σε αυτόν τον τόπο? Και τις επόμενες εβδομάδες θα κάνω επίσημα πρόταση για να μειώσουμε τις εκλογές. Έχουμε 4 εθνικές εκλογές. Οι δημοτικές εκλογές και της τοπικής αυτοδιοίκησης να γίνονται μαζί με τις ευρωεκλογές. Θα ακούσετε πάλι τους ίδιους ανθρώπους με τα μόνιμα όχι. Μην μπει σε αυτόν τον τόπο κάτι εξυγχρονιστικό. Θα σε πλακώσουν με τα συνθήματα. Αλλά και κάτι άλλο. Επειδή έχουμε εκλογές, πρέπει να τιμωρήσουμε 3.500 σκληρωτούς που κατατάθηκαν τον Ιούλιο του 2015 για να κάνουν 24 μήνες αντί 18. Γιατί αν δεν πάρουμε τώρα και ξεκινήσουν οι διαδικασίες και τα αφήσουμε μετά τις εκλογές, αυτοί που κατατάχθηκαν τον Ιούλιο του 2015 θα πρέπει να κάνουν 24 μήνες. Να τιμωρούμε τους νέους μας απλά γιατί κάποιοι το κάθε τι το μετρούν σε 5-10 ψήφους ή 100 ή 200. Και γιατί να υποφεληθεί ο συναγερμός και η κυβέρνηση από τη μείωση της θητείας, αν όλοι συμφωνούν? Η κοινωνία θα αναγνωρίσει σε όλους τη θετική του στάση, αυτό που για χρόνια κουβεντιάζαμε, συζητούσαμε και ποτέ δεν υλοποιούσαμε. Και στέλνουμε και ένα μήνυμα στην κοινωνία. Επιτέλους, από τα λόγια στις πράξεις.